Σαββατοκύριακο, γιατί το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη ήταν ότι εκλήθη στη Γαδά για να δώσει κατάθεση, πολύ ωραία κατάθεση, που πήγε βέβαια με δικηγόρο, παρόλο που δικηγόρος συνήθως συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Ένας πατέρας δεν χρειάζεται για να δώσει κατάθεση για το παιδί του δικηγόρο. Παρ' όλα αυτά πήγε με δικηγόρο. Τέλος πάντων, θα ήθελα λίγο να δούμε λίγο το χάρτη, παρακαλώ. Λοιπόν, λέει ο πατέρας, αν ακούσατε στο βίντεο που προβάλαμε, έτσι, λέει ο πατέρας. Εγώ, στις 6:30, παίρνω επιβάτη από εδώ. Αυτό εδώ το τρίγωνο, το κίτρινο που βλέπετε, είναι το νεκροταφείο. Και εδώ από πίσω, αυτό που βλέπετε, είναι οι γραμμές του τρένου. Εντάξει. Σε αυτό το κίτρινο, λοιπόν, έχουμε εστιάσει. Ο πατέρας λέει, παίρνω επιβάτη 6:30. Αυτόν τον επιβάτη για τον οποίο πήγε να δώσει κατάθεση, που είπε ότι είναι αλαφιασμένος, του φάνηκε περίεργος, όποιος είσαι βγες και μίλα, μήπως είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου. 6:30, λέει ο πατέρας, λεωφόρο, από τη λεωφόρο Ηρακλείου και Τραλέων. Εδώ, αυτή η γωνία είναι. Και λέει ο πατέρας, μπήκε ο επιβάτης και μου είπε ότι έχουν κλείσει οι γραμμές του τρένου. Άρα, μία πρώτη, αν θέλετε, ένας πρώτος επαναπροσδιορισμός, αν πήρε ο πατέρας τέτοιο επιβάτη από εκεί. Αλλά δεν έχουμε εμείς λόγο να αμφισβητήσουμε τα λεγόμενά του. Ένας πατέρας πονεμένος έχει χάσει το παιδί του και λέει ότι πήρε έναν επιβάτη. Το τρένο, οι γραμμές του τρένου έκλεισαν στις 7. Αυτό το ξέραμε από την πρώτη μέρα από την αστυνομία. Απλώς κάναμε μία δεύτερη επιβεβαίωση εχθές. Πήραμε και τον ΟΣΕ και μας εξήγησαν εκεί οι άνθρωποι ότι η ώρα που έκλεισαν, μάλιστα δεν είναι 7, είναι 18:58, 7 παρα 2. Άρα, οι γραμμές του τρένου κλείνουν 7 παρα 2. Είναι αδύνατο να μπει επιβάτη στις 6:30 και να είπε ότι έκλεισαν οι γραμμές. Ο άνθρωπος, λοιπόν, αν πήρε επιβάτη, γιατί για να το λέει πήρε, δεν μπορεί να έχει βγει έτσι ξαφνικά και να παραλογίζεται και να λέει ότι πήρε κάποιον επιβάτη έξω από το νεκροταφείο. Αν πήρε, λοιπόν, επιβάτη, να το επαναπροσδιορίσουμε, τον πήρε στις 7 η ώρα, 7 η ώρα το απόγευμα. Ή, όχι στις 7, προσέξτε, ο επιβάτης του είπε έχουν κλείσει οι γραμμές του τρένου. Άρα αν κλείσαν 7, μέχρι να το μάθει ο επιβάτης, να πάει η αστυνομία να τις κλείσει, να γίνει κινητοποίηση, να μάθει ο επιβάτης ότι τις κλείσανε, το νωρίτερο που μπορεί να πήρε τον επιβάτη είναι στις 7:15. Μη σας πω 7:30. Το έγκλημα έγινε 5:15. Την ώρα του εγκλήμα, η ώρα του εγκλήματος δεν αμφισβητείται, διότι η σωρός της κοπέλας εντοπίστηκε 5:30. Και η κοπέλα ήταν ζωντανή. Το έγκλημα έγινε 5:15. Ο πατέρας, λοιπόν, εάν πήρε αυτόν τον επιβάτη που ισχυρίζεται ότι τον πήρε, τον πήρε 2 ώρες μετά το έγκλημα. 2 ώρες μετά το έγκλημα. Άρα, επειδή ο πατέρας, βεβαίως ένας πατέρας, ο οποίος είναι συγχυσμένος και ταλαιπωρημένος και σοκαρισμένος από το θάνατο του παιδιού του, βεβαίως μπορεί να σκέφτεται μήπως πήγα εκεί, πήρα κάποιον επιβάτη, γιατί πήρα αυτόν τον επιβάτη, μήπως είχε κάποια σχέση. Ο άνθρωπος ταραγμένος είναι. Δηλαδή, πάνω στην ταραχή του, οποιοδήποτε στη θέση του μπορεί να πει πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Αλλά από την ώρα του εγκλήματος μέχρι την ώρα που έκλεισαν οι γραμμές του τρένου στις 7 και κάποιος μπορεί να μπει και να το πήρε, να το έχει πάρει και χαμπάρι, γιατί όταν κλείνουν οι γραμμές θέλει λίγη ώρα για να το μάθεις, τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, 2 ώρες μετά το έγκλημα, λοιπόν, πήρε ο πατέρας επιβάτη, αν τον πήρε. Όχι στις 6:30 που ισχυρίζεται. Εάν, λοιπόν, επειδή λέει ο πατέρας να τον βρούμε, να πάρουν αποτυπώματα από το ταξί, μήπως είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου, δεν ξέρω. Ναι, τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Απλώς, εάν είναι αυτός, σημαίνει ότι για 2 ώρες, κρατώντας ένα μαχαίρι και έχοντας καταφέρει 14 μαχαιριές, πράγμα που σημαίνει ότι και εκείνος είχε αίματα στα χέρια του, στα ρούχα του, ότι για 2 ώρες κάθισε εδώ, περιφερόταν και περίμενε ταξί. Δεν ξέρω αν πήγε κάπου, αν άλλαξε και αν βγήκε μετά να πάρει το ταξί, αλλά όταν ακούμε μία μαρτυρία κάποιου, όταν ακούμε έναν ισχυρισμό, θα πρέπει λίγο
να προσπαθούμε να συνδέσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία ενός εγκλήματος. Ξέρουμε και άλλες πληροφορίες. Ο μπαμπάς της συγχωρεμένης της Δώρας μπορεί να ισχυρίζεται ο άνθρωπος να προβάλλει τον ισχυρισμό του. Εμείς που ξέρουμε όμως και τα υπόλοιπα στοιχεία, εκεί θα πρέπει λίγο να προβληματιστούμε. Άρα, εάν πήγε 7.30 και είχαν κλείσει γραμμές τρένου, 6.30 δεν ήταν 6.30, ήταν 7.30. Αυτό είναι ένα το οποίο είναι βέβαιο. Είναι ο Θεοδόσης ο Πάνος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Για να δούμε, Θεοδόση, η κατάθεση του πατέρα είχε κάτι να εισφέρει ως στοιχείο, δηλαδή εκτιμάται ως μια κατάθεση.